Γιατί ξοδεύουμε λεφτά στη διαστημική εξερεύνηση? Γιατί θέλουμε μέχρι και να απικήσουμε άλλα ουράνια σώματα? Έχουμε μήπως διορθώσει τα προβλήματα που έχουμε στη Γη? Αυτές είναι ερωτήσεις που ακούγονται πολύ συχνά. Ίσως να σας φαίνονται λογικές. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε εάν η εξερεύνηση του διαστήματος αξίζει. Ο πλανήτης Γη έχει κάτι μοναδικό. Κάτι που δεν έχουμε εντοπίσει ακόμα πουθενά αλλού. Την ζωή. Τα τελευταία 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου, η ζωή συνεχώς εξελισσόταν. Το δέντρο της ζωής γεννούσε καινούργια παρακλάδια με όλο και πιο περίπλοκα αλλά και εντυπωσιακά είδη ζωής. Κάποιες φορές όμως τα παρακλάδια αυτά έσπαγαν. Και μέρος της ομορφιάς που είχε δημιουργηθεί χανόταν. 5 φορές στην ιστορία της ζωής έσπασαν μαζικά πάρα πολλά παρακλάδια. Αυτές οι 5 περιπτώσεις αλλιώς ονομάζονται οι 5 μαζικές εξαφανίσεις. Η πιο πρόσφατη μαζική εξαφάνιση συνέβη περίπου 66 εκατομμύρια χρόνια πριν, τότε που εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι. Αυτή η εξαφάνιση προκλήθηκε από την πρόσκρουση ενός τεράστιου αστεροειδούς. Υπολογίζεται ότι το 99,9% των ειδών που υπήρξαν ποτέ έχουν εξαφανιστεί. Άραγε, πότε θα έρθει η σειρά μας? Δεν τίθεται ζήτημα εάν θα ξανασυμβεί κάτι καταστροφικό στη Γη, αλλά το πότε. Και το εάν έως τότε θα έχουμε την ικανότητα να επιβιώσουμε ή εάν θα εξαφανιστούμε όπως οι ανήμποροι δεινόσαυροι. Η ενασχόλησή μας με το διάστημα συμβάλλει άμεσα στην επιβίωσή μας. Η αποστολή DART της NASA είναι το πρώτο μεγάλο βήμα της ανθρωπότητας στην πλανητική άμυνα εναντί αστεροειδών. Η αποστολή DART θα προσκρούσει στον αστεροειδή Δίμορφο, σε μια πρώτη προσπάθεια εκτροπής της πορείας ενός ουράνιου αντικειμένου. Το κανάλι Αστρόνιο έχει κάνει ένα πολύ όμορφο βίντεο για την αποστολή DART, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Παρότι οι προσπάθειες στην πλανητική άμυνα θα βελτιώσουν πολύ τις πιθανότητες επιβίωσής μας από αστεροειδή, ίσως αργήσουμε πολύ να γίνουμε απόλυτα ασφαλείς. Επίσης, υπάρχουν πολλοί ακόμα λόγοι πέρα από τους αστεροειδείς που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εξαφάνισή μας. Όπως κάποια πανδημία ή και πολλοί τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαμε να αυτοκαταστραφούμε. Γι' αυτό το λόγο, ο καλύτερος τρόπος να επιβιώσουμε είναι η απίκηση του διαστήματος. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, ό,τι και αν συμβεί στη Γη, η ανθρωπότητα θα συνεχίσει να υπάρχει. Αρκετές έρευνες δείχνουν ότι ήδη συμβαίνει η έκτη μαζική εξαφάνιση. Αυτή τη φορά, τα είδη εξαφανίζονται μαζικά κυρίως λόγω δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Η κλιματική αλλαγή είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που προκαλεί αυτό το φαινόμενο. Εάν δεν είχαμε επενδύσει στο διάστημα και αν δεν είχαμε τους δορυφόρους που μας παρέχουν τα δεδομένα ώστε να εκτιμήσουμε το μέγεθος του προβλήματος, τι θα συνέβαινε? Ήδη κινούμαστε πολύ αργά στο να περιορίσουμε το πρόβλημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Τι θα γινόταν εάν δεν κινούμασταν καθόλου? Αυτός είναι ακόμα ένας σημαντικός λόγος που η ενασχόλησή μας με το διάστημα συνδέεται άμεσα με την επιβίωσή μας. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την υπερθέρμανση του πλανήτη, μπορείτε να δείτε το βίντεο «Η υπερθέρμανση του πλανήτη με απλά λόγια» που εμφανίζεται πάνω δεξιά στην οθόνη σας. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα λόγια του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, John F. Kennedy, καθώς ενημέρωνε το κοινό για το σχέδιο να στείλουμε ανθρώπους στη Σελήνη. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Στο διάστημα, αντιμετωπίζουμε καταστάσεις που δεν έχουμε αντιμετωπίσει ξανά. Έτσι, αποκτούμε ικανότητες που δεν είχαμε διανοηθεί καν στο παρελθόν. Στη συνέχεια, αυτές οι ικανότητές μας σταδιακά μπαίνουν στην καθημερινότητα του απλού πολίτη. Ένα πολύ μικρό δείγμα όσων έχουμε χάρη στη διαστημική εξερεύνηση είναι το GPS, ο αφρός μνήμης, το δορυφορικό ίντερνετ, τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένος ο εξοπλισμός των πυροσβεστών, ιατρικά μηχανήματα, φάρμακα και πάρα πολλά ακόμα. Σε αυτό το site μπορείτε να δείτε πόσα πράγματα συναντάμε στην καθημερινότητά μας, στο σπίτι μας, αλλά και στις πόλεις μας που δεν γνωρίζουμε ότι τα έχουμε χάρη στη διαστημική εξερεύνηση. Link ώστε να το εξερευνήσετε μόνοι σας μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Επίσης, στη Γη οι ποσότητες των υλικών είναι περιορισμένες. Ένα ακόμα πλεονέκτημα του διαστήματος είναι ότι μόνο εκεί θα μπορέσουμε να βρούμε αυθονία υλικών ώστε να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε. Το διάστημα μας προσφέρει ακόμα ένα πλεονέκτημα.
χάρη στην έλλειψη βαρύτητας, τελικά συμπεριφέρονται διαφορετικά. Έτσι, στο διάστημα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές που στη γη δεν έχουμε τη δυνατότητα. Στη συνέχεια, μπορούμε να κατασκευάσουμε εξειδικευμένα αντικείμενα που στη γη δεν θα μπορούσαμε. Η ενασχόλησή μας με το διάστημα γίνεται καθώς αναζητούμε τη γνώση. Όσα ανακαλύπτουμε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε πού θα μας φανούν χρήσιμα. Η γνώση από μία επιστήμη θα φανεί χρήσιμη σε πολλές άλλες. Όταν οι φυσικοί ανακάλυψαν τις ακτίνες Χ, δεν γνώριζαν ότι θα μπορούσαμε να βγάζουμε ακτινογραφίες. Όταν οι αστρονόμοι μελετούσαν τον πλανήτη Αφροδίτη, δεν γνώριζαν ότι από εκεί θα μάθουμε τόσα για την υπερθέρμανση του δικού μας πλανήτη. Γι' αυτό πρέπει να αναπτύσσουμε τη γνώση και τις επιστήμες σφαιρικά. Το διάστημα έχει την περισσότερη ύλη, αλλά και τη μεγαλύτερη ποικιλία διαφορετικών συνθήκων που μπορούμε να μελετήσουμε. Αυτόν το θησαυρό γνώσης πρέπει να τον αποκαλύψουμε. Για όσους αγαπούν πραγματικά την ανθρωπότητα, υπάρχει ακόμα ένας λόγος να απικήσουμε το διάστημα. Κάθε άνθρωπος στον πλανήτη μας είναι υπέροχα πολύπλοκος, εκπληκτικά όμορφος και αφήνει ένα μοναδικό αποτύπωμα σε όλους εμάς τους υπόλοιπους, αλλά ακόμα και στα άψυχα αντικείμενα. Εάν πραγματικά εκτιμούμε τους ανθρώπους, θα θέλουμε να υπάρχουν περισσότεροι. Σκεφτείτε πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τον πολιτισμό μας εάν υπήρχαν πολλαπλάσια περισσότεροι άνθρωποι. Ο καθένας από αυτούς να ανοίγει τις διάνοιές μας με τη σκέψη του ή με τη φαντασία του. Τι πληθυσμό μπορεί να φιλοξενήσει η γη μας? Σίγουρα δεν θα μπορούσε να φιλοξενήσει 3 εκατομμύρια ανθρώπους. Όμως το διάστημα μπορεί. Συζητώντας αυτό το θέμα, παρατήρησα ότι πολλοί άνθρωποι δεν τοποθετούν τον άνθρωπο τόσο ψηλά στον τρόπο σκέψης τους, αλλά θέτουν τη φύση ή το σύμπαν ως προτεραιότητα, ενώ βλέπουν εμάς τους ανθρώπους ως παράσιτα. Εγώ θα έλεγα ότι δεν υπάρχει λόγος να διαχωρίζουμε τον άνθρωπο από το υπόλοιπο σύμπαν. Άλλωστε, είμαστε μέρος του σύμπαντος. Είμαστε φτιαγμένοι από τα ίδια υλικά τα οποία δημιουργήθηκαν μέσα στα αστέρια. Όπως είπε ο Carl Sagan, το σύμπαν είναι μέσα μας. Είμαστε φτιαγμένοι από αστερόσκονα. Είμαστε ένας τρόπος ώστε το σύμπαν να γνωρίσει τον εαυτό του. Τέλος, θα πρέπει να ασχοληθούμε με το διάστημα και θα ασχοληθούμε με αυτό επειδή είμαστε άνθρωποι. Γιατί η περιέργεια είναι στη φύση μας. Είμαστε τα πιο τολμηρά ζώα που υπήρξαν ποτέ, αλλά και οι μεγαλύτεροι εξερευνητές. Γι' αυτό δεν είμαστε σαν τα άλλα ζώα. Επειδή κάθε γενιά μας κάνει βήματα παραπέρα. Επειδή σε αντίθεση με τους δεινόσαυρους μπορούμε να έχουμε διαστημικό πρόγραμμα. Μπορούμε να επιβιώσουμε και γι' αυτό το αξίζουμε. Για όσους λένε να μην ξοδεύουμε λεφτά στο διάστημα επειδή έχουμε προβλήματα εδώ στη γη, ο Neil deGrasse Tyson είπε το εξής πολύ όμορφο παράδειγμα. Φανταστείτε ότι είμαστε όλοι σε μια σπηλιά. Είμαστε σπηλιάνθρωποι. Και λέω, πάω να εξερευνήσω τι υπάρχει στην κοιλάδα και πίσω από τους λόφους. Τότε μου λένε, όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Έχουμε προβλήματα στη σπηλιά. Πρέπει να διορθώσουμε τα προβλήματα στη σπηλιά. Αυτό έχει μεγάλη προτεραιότητα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι παράλογο. Η εξερεύνηση του διαστήματος είναι αυτή που θα μας βγάλει από τη σπηλιά μας, ώστε να αναπτύξουμε τον πολιτισμό μας. Αφού εξηγήσαμε πολλά από όσα κερδίζουμε επενδύοντας στο διάστημα, ήρθε η ώρα να δούμε ποιο είναι το μέγεθος της επένδυσής μας. Η μεγαλύτερη διαστημική υπηρεσία, η NASA, έχει ένα budget περίπου 24 δισεκατομμύρια δολάρια για το έτος 2022. Ή αλλιώς 0,5% της συνολικής χρηματοδότησης από την Αμερικάνικη κυβέρνηση. Αυτό είναι ξεφτελιστικά μικρό ποσό, ειδικά εάν σκεφτούμε ότι ο Αμερικάνικος στρατός χρηματοδοτείται με 773 δισεκατομμύρια δολάρια για το έτος 2022. Δηλαδή περίπου 32 φορές περισσότερο. Βλέπουμε λοιπόν πως το πρόβλημα δεν είναι ότι ξοδεύουμε πολλά λεφτά στην εξερεύνηση του διαστήματος, αλλά ότι ξοδεύουμε πολύ λίγα. Πρέπει να επανεκτιμήσουμε ποιοι τομείς προσφέρουν πραγματικά στην κοινωνία και να κάνουμε το άλμα προς το μέλλον. Το άλμα της προόδου. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου. Εάν σας άρεσε, πατήστε like, εγγραφή και το καμπανάκι. Θα με βοηθήσει πολύ. Επίσης, γράψτε μου τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο.